Το κομμάτι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στους άντρες. Αλλά και εσείς, κυρίες μου, ακούστε το παρακαλώ προσεκτικά. Ίσως κάτι από ό,τι ακούγεται σε αυτό να σας ενδιαφέρει. Συνήθως, όταν ένας άντρας γυρίζει στο σπίτι αργά το βράδυ, γύρω στις 2-3 η ώρα, όχι 2-3 η ώρα το βράδυ, 2-3 η ώρα το πρωί, τι ακριβώς είναι αυτό που συνήθως κάνει? Προσπαθεί για ευνόητους λόγους να κάνει όσο γίνεται λιγότερο θόρυβο. Πλησιάζει στο σπίτι με το αυτοκίνητό του, όσο γίνεται πιο αθόρυβο. Αφήνει πάντα το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Ποτέ δεν το βάζει στο γκαράζ. Μετά, ανοίγει την πόρτα του κήπου πάρα πολύ προσεκτικά. Συνήθως βγάζει τα παπούτσια του και βαδίζει προς την κυρία είσοδο από την πλευρά του γκαζόν. Ποτέ από το πλακόστρο του. Βγάζει τα κλειδιά του και την ανοίγει. Προχωρεί προς την εσωτερική σκάλα και την ανεβαίνει με προσοχή. Ανοίγει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Πλησιάζει το κρεβάτι και σηκώνει απαλά το πάπλωμα. Και τη στιγμή που ετοιμάζεται να ξαπλώσει, ακούει τη φωνή της γυναίκας του. Πού γύριζες βρε ανεπρόκοπε πάλι μαύρα χαράματα! Και τώρα αγαπητοί φίλοι, ακούστε προσεκτικά τη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Την επόμενη φορά που θα γυρίσετε στο σπίτι σας αργά, βρείτε τον τρόπο να οδηγείτε όσο γίνεται πιο ξέγνιαστα και ελεύθερα. Μπέστε κατευθείαν στον γκαράζ ακόμα και αν η πόρτα του είναι κλειστή. Προχωρήστε σταθερά προς την κυρία είσοδο από το πλακόστρωτο, ποτέ από τον γκαζόν. Αν σας γαυγίσει ο σκύλος... Πυροβολήστε τον. Ανοίξτε την κυρία είσοδο. Δεν χρειάζεστε κλειδί. Ανοίξτε την με κλωτσιές. Μπέστε μέσα στο σπίτι με αέρα και ανεβείτε τη σκάλα με σιγουριά. Ανοίξτε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Σήμερα πήγαινα τη λάδο η φώκια. Και προχωρήστε θαραλέα προς το κρεβάτι. Μην τραβάτε τα σκεπάσματα, δώστε ένα σάλτο πάνω στο κρεβάτι και φωνάξτε όσο γίνεται πιο δυνατά. Τι έγινε γαμό το φελάκι μου, πάλι κοιμήθηκες χωρίς να με περιμένεις? Να είστε βέβαιοι ότι 9 στις 10 φορές η γυναίκα σας θα κάνει ότι κοιμάται.